Ρομπόδι σηκώθηκαν οι κάτοικοι στην πολυσυχναστή οδό Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εξεράγει βόμβα σε κατάστημα πώλησης ξηρών καρπών, ιδιοκτησία 41χρονου από το Τραχώνι. Σύμφωνα με τον πυροτεχνικό, αυτοί οφειλόταν σε αυτοσχέδια βόμβα με εκρηκτική υψηλής ισχύος, σε συνδυασμό με ποσότητα έφλεκτης ύλης που τοποθετήθηκε στο μαρμάρινο δάπεδο που εφάπτεται της κυρίας Ισόδου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στον εξωτερικό καλυμμένο χώρο και την είσοδο του καταστήματος, αλλά και σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο ανατολικά του καταστήματος. Αμέσως η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της αστυνομίας, που περισυνέλεξαν τεκμήρια για να σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίστηκαν οι έρευνες. Ο 41χρονος ιδιοκτήτης πάντως δεν υποψιάζεται κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Εξάλλου και πάλι στη Λεμεσό εκτυλίχθηκαν σκηνές βγαλμένες από αστυνομική ταινία, με καταδίωξη και πυροβολισμούς. Με σχεδόν μισό κιλό κοκαίνης εντός του αυτοκινήτου του, προσπάθησε να ξεφύγει 44χρονος από μέλη της ΙΚΑΝ. Με αποτέλεσμα να ρυφθούν στα ελαστικά 4 πυροβολισμοί. Ακολούθως το όχημα συγκρούστηκε με 2 περιπολικά, τα οποία του απέκοψαν το δρόμο. Συνελήφθηκε για αυτόφορο αδίκημα. Και σήμερα αυτός οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του για περίοδο 6 ημέρων. 54 γραμμάρια κοκαίνης βρέθηκε και το χρηματικό ποσό των 1.145 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία έχουν παραλυφθεί από την αστυνομία ως τεκμήρια.